Στη συζήτηση τρεις μέρες στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή το χιονιά, αναδείχτηκαν οι μεγάλες ελλείψεις σε υποδομές πολιτικής προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της λαϊκής περιουσίας. Και επιβεβαιώθηκε άλλη μια φορά με τους χιλιάδες αβοήθητους εγκλωβισμένους για πολλές ώρες σε μεγάλους οδικούς άξονες και κίνδυνο και τη ζωή τους. Τα χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα, τα προβλήματα στα νοσοκομεία και ούτω καθεξής. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος που συζητάμε αποτελεί ένα εργαλείο που θα δώσει λύση και θα ικανοποιήσει τέτοιες ανάγκες? Όχι βέβαια. Γιατί το επιτελικό, δηλαδή το αστικό κράτος με τους αναπτυξιακούς του νόμους, διοχετεύει πακτολό κρατικού κοινοτικού χρήματος, λεφτά του λαού μέσα από επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, τσάμπα μισθωτή εργασία και άλλα για το μεγάλο κεφάλαιο. Εξάλλου, την κοινή ρότα φαίνεται και από τις ομιλίες των προηγουμένων και του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Δεν τους απασχολούν τέτοιες λαϊκές ανάγκες. Αυτός είναι ο καθρέφτης της ανάπτυξής σας. Γι' αυτό ο τίτλος του νομοσχεδίου θα έπρεπε να είναι «Ξεκοκάλισμα από τα λεφτά του λαού για την ισχυροποίηση των επιχειρηματικών κερδών». Βεβαίως, κάθε κυβέρνηση έχει ένα αφήγημα για κάθε αναπτυξιακό νόμο. Το προσαρμόζει στις ανάγκες του κεφαλαίου για περισσότερα και γρήγορα κέρδη. Έτσι και σήμερα. Ο στόχος δεν διαφέρει από τον προηγούμενο αναπτυξιακό του ΣΥΡΙΖΑ και δεν μας κάνει εντύπωση που πολλαπλώς εκφράστηκε η εκτίμηση του αναπληρωτή υπουργού στον αναπτυξιακό νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης. Αφού βασικά στοιχεία διατηρήθηκαν και προωθούνται παραπέρα πάντα υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων. Η αστική εξουσία έχει συνέχεια και εκφράζεται από διαφορετικά κόμματα, σοσιαλδημοκρατικά ή νεοφιλελεύθερα. Και μπορεί το σημερινό αναπτυξιακό νόμο της κυβέρνησης να μην τον ψηφίσει η αξιωματική αντιπολίτευση, όμως συμφωνεί στα περισσότερα άρθρα γιατί είναι και δικά της. Εξάλλου, υπάρχει πάντα και η στήριξη του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων τόσο στον αναπτυξιακό του 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ όσο και τώρα με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτούς αφορά και κανέναν άλλον. Το νομοσχέδιο στηρίχθηκε στην έκθεση Πισαρίδη, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, το νέο ΕΣΠΑ κλπ. Το ταξικό περιεχόμενο και ο προσανατολισμός τους έχουν αποκαλυφθεί για τις επιπτώσεις που θα πληρώσει ο λαός και με καταστροφή θέσεων εργασίας, όπως 15.000 θέσεις εργασίας από την απολιγνητοποίηση. Λέτε, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, αποκρύπτοντας ότι θα είναι πολύ πολύ λιγότερες από αυτές που θα χαθούν, κακοπληρωμένες και με λιγότερα δικαιώματα. Ταυτόχρονα, από τα πάρκα ανεμογεννητριών καταστρέφονται προστατευόμενες περιβαλλοντικά περιοχές και φυσικά η παραγόμενη επανάκριβη ενέργεια τσακίζει τα λαϊκά νοικοκυριά και τα τροφοδοτεί με ακρίβεια και πληθωρισμό. Καμαρώνεται και προπαγανδίζεται τα 13 νέα θεματικά καθεστώτα ενίσχυσης. Μα είναι επιλογές με βάση το καπιταλιστικό κέρδος των ομίλων και όχι τις ανάγκες του λαού που να αφορούν υποδομές υγείας ή θεομηνίας ή σεισμών ή χιονιά και άλλα. Επιδιώκεται ενίσχυση σε κλάδους που έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως τουριστικές επενδύσεις, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, μεγάλες επενδύσεις, αλλά και ψηφιακές και τεχνολογικές και τεχνολογικό μετασχηματισμό, πράσινη μετάβαση, περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων που καταλαμβάνουν το πλειοψηφικό πακέτο των δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπόλοιποι κλάδοι και υπηρεσίες, δηλαδή ο ρηκτός πλούτος, ΛΑΡΚΟ, αμυντική βιομηχανία, κλωστοϊφαντουργία, αντιπλημμυρική, αντισεισμική, θωράκιση και άλλα, στο καλάθι των αχρήστων, γιατί δεν έχουν συμφέρον οι καπιταλιστές.
επιταχύνεται και απλοποιείται διαδικασίες, μειώνοντας γραφειοκρατία και διοικητικά βάρη για ταχύτερο και πιο ευέλικτο φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ικανοποιώντας τις νέες ανάγκες των επιχειρήσεων. Επιδιώκεται καθάριση των αιτήσεων στις 60 μέρες και ένταξη στις 100 μέρες της επένδυσης στον αναπτυξιακό νόμο από 2 χρόνια που είναι σήμερα. Μακάρι να κάνατε το ίδιο και για τις συντάξεις των μισθωτών και αυταπροσφολουμένων. Όχι μόνο τις πετσοκόψατε με τα μνημόνια σας, αλλά κάνουν 2 και 3 χρόνια να βγουν. Και μακάρι να ήσασταν τόσο γρήγοροι με τους χιλιάδες εγκλωβισμένους οδηγούς και στην αποκατάσταση της ηλεκτροδοτικής βλάβης για χιλιάδες νοικοκυριά. Έτσι είναι. Στους ομίλους όμως εξασφαλίζεται μπαράζ επιδοτήσεων και κινήτρων. Πρώτον, φοροαπαλλαγή στο φόρο εισοδήματος που ξεκινάει με την υλοποίηση του 50% του κόστους της επένδυσης και αξιοποιείται μέχρι 15 χρόνια. Την ίδια στιγμή, για να αντιμετωπιστεί ο υψηλός πληθωρισμός και οι συνεχείς ανατιμήσεις που ροκανίζουν το λαϊκό εισόδημα, αρνείστε κατάργηση του ΦΠΑ σε ενέργεια και είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, αλλά και του ειδικού φόρου στα καύσιμα, όπως προτείνει το ΚΚΕ. Αν και τα λαϊκά στρώματα πληρώνουν το 95% της φορολογίας, ενώ μόνο το 5% παίρνετε από τους λεφτάδες στο κεφάλαιο. Αυτή είναι η ταξική σας πολιτική. Δεύτερον, δωρεάν επιχορήγηση από το δημόσιο στην επένδυση με την ικανοποίηση του 25% του επενδυτικού κόστους, φτάνοντας το 70% και σε ορισμένες περιπτώσεις το 80% και 100%. Τρίτον, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης από το δημόσιο για δόσεις απόκτησης καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού έως και 7 χρόνια. Όμως, αρνείστε μέσω ΕΛΓΑ να αποζημιώνετε κατεστραμμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και μηχανήματα αγροτών από μεγάλες πλημμύρες και φωτιές. Αρνείστε σε αυταπασχολούμενους διαγραφή χρεών, μείωση της φορολογίας και επαναφορά του αφορολόγητου. Τέταρτον, επιδότηση της δημιουργούμενης απασχόλησης από το δημόσιο σε νέες θέσεις εργασίας που συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο. Δηλαδή, τσάμπα δουλειά για τους ομίλους. Πέμπτον, χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου με επιδότηση επιτοκίου δανείων που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα. Δεν επιδοτείται όμως το αγροτικό πετρέλαιο και το ρεύμα. Υπάρχουν και άλλα βεβαίως προνόμια για μεγαλοεπιχειρηματίες, όπως η αξιολόγηση μπορεί να γίνεται και από ελεκτική εταιρεία κατά επιλογή του φορέα του επενδυτή. Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Για την αξιολόγηση συστήνεται με υπουργική απόφαση Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, αδιαφανείς διαδικασίες, με υπουργικές αποφάσεις να καθορίζονται βασικά πράγματα που αγνοεί η Βουλή. Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται επιτρέπεται να αλλάξουν και να υπακθούν σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων, δηλαδή μπόλικη ευελιξία. Μάλιστα, οι επιχορηγήσεις, οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και μισθολογικού κόστους θα καλύπτονται και από τον προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων. Θα τα στερήσετε από λαϊκές ανάγκες, όπως σύγχρονες σχολικές αίθουσες και όχι κοντέινερ, αντιπλημμυρική θωράκιση για να μην καταστρέφεται λαϊκή περιουσία, αντισεισμική θωράκιση ιδίως σε σχολεία, σύγχρονες φοιτητικές εστίες, γεροκομεία και άλλα. Να γιατί η αναπτυξιακή νόμη και αυτός που συζητάμε τώρα αφορά μεγάλες επιχειρήσεις. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, αλλά και τώρα στην Ολομέλεια, από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, αναπτύχθηκε κριτική ότι δεν ενισχύονται και δεν εντάσσονται μικρές επιχειρήσεις. Πολύ υποκρισία. Γιατί και στους προηγούμενους αναπτυξιακούς δεν εντάσσονταν,
όπως ούτε και τώρα, παρά ελάχιστες μικρές επιχειρήσεις για συγκεκριμένο αντικείμενο. Τα στοιχεία είναι μαρτυριάρικα. Στον προηγούμενο νόμο του 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ, 744 σχέδια πολύ μικρών επιχειρήσεων εντάχθηκαν από 800.000, δηλαδή ούτε το 0,01%. Όμως χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί σε αυτό το νομοσχέδιο ο θεματικός άξονας καθεστώς Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας, που όπως περιγράφεται αφορούν κλάδους που αποτελούν Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας, προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας, να βελτιώνεται η ποιότητα των παραγωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, να καθίσταται αποτελεσματικός ο συντονισμός της προμηθευτικής αλυσίδας και να διαμορφώνονται όροι εξωστρέφειας. Αυτά προπαγανδίζονται από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ και προβάλλονται τα τελευταία χρόνια ως λύση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή, ότι έτσι θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Ωστόσο, κρατική στήριξη δίνεται σε έναν πάρα πολύ περιορισμένο αριθμό και αντικείμενο, μικροηλεκτρικοί, υπολογιστές υψηλής απόδοσης, συσσωρευτές, διασυνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα, κυβερνοασφάλεια, προσωποποιημένη ιατρική και υγεία, βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, υδρογόνο, διαδίκτυο των πραγμάτων. Δηλαδή, ελάχιστες, πολύ πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακόμα αποτελεί πρόκληση για 6 θεματικά καθεστώτα, αγροτοδιατροφή, μεταποίηση, τουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός, μεγάλες επενδύσεις και ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, όπου χορηγούνται αυξημένα ποσοστά στο 100% του ανώτατου ορίου, που είναι θεσμοθετημένο, για επενδύσεις που υλοποιούνται σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Είναι προκλητικό, δηλαδή στις πληγήσεις περιοχές όπου καθυστερούν πολύ οι κρατικές αποζημιώσεις σε μικροεπαγγελματίες και αγρότες, με μεγάλες ζημιές τους προηγούμενους μήνες, τώρα διοχετεύονται επιπρόσθετα χρήματα και παροχές σε μια χούφτα μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Σε αυτούς δίνεται βοήθεια. Αλλά και στον αγροτοδιατροφικό τομέα κανένα όφελος δεν έχουν οι μικρομεσαίοι αγρότες που πληρώνουν τεράστιες ανατιμήσεις στο ρεύμα, σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, πετρέλαιο και άλλα, ανεβάζοντας το κόστος παραγωγής στα ύψη. Ουσιαστικά αφορά ενίσχυση καπιταλιστικών επιχειρήσεων, εταιρείες. Να γιατί καμία σχέση δεν έχουν όλα αυτά που αναφέρονται στον αναπτυξιακό νόμο με αυτά που έχει ανάγκη ο λαός. Κυρίως σε υποδομές, να μην πνίγονται το χειμώνα και να καίγονται το καλοκαίρι. Τι χρειάζονται? Φτηνή και σε επάρκεια ενέργεια, αξιοποιώντας όλες τις εγχώριες πηγές ενέργειας, από λιγνίτη, υδροηλεκτρική, αιωλική και άλλα, με συστηματική έρευνα και εξέβρεση νέων πηγών. Χρειάζονται γρήγορες και φτηνές μεταφορές προσώπων και προϊόντων, χωρίς διόδια και ανάλογες υποδομές σε λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, οδικοί άξονες που δεν κλαίνουν με το χιονιά. Βιομηχανία παραγωγής μεταφορικών μέσων. Τα ίδια αφορούν και τηλεπικοινωνίες, επεξεργασία πρώτων υλών, βιομηχανικούς κλάδους μεταποίησης, ιδιαίτερα στην παραγωγή μηχανημάτων, για αυτοδύναμη οικονομία, μειώνοντας την εξάρτηση από το εξωτερικό εμπόριο. Αλλά και η κοινωνικοποίηση της γης και των καπιταλιστικών επιχειρήσεων στον αγροτικό τομέα, διαμορφώνοντας παραγωγικές μονάδες για παραγωγή και επεξεργασία αγροτικών προϊόντων. Δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας, παιδείας, πρόνοιας, ασφάλειας, αναψυχής, προστασίας των παιδιών και υπερηλίκων, πολύ φτηνές υπηρεσίες σε μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια και ίδρυυση για λαϊκή κατανάλωση και άλλα. Είναι αυτά που χρειάζεται ο λαός. Αυτή η ανάπτυξη
που θα εξαλείφει την περιφερειακή ανισομετρία, θα υλοποιείται με κεντρικό σχεδιασμό κατά κλάδο, διακλαδωμένου περιφερειακά και κατά κατηγορία. Θα είναι ανάπτυξη για το λαό στην ψηφιακή εποχή και όχι για το κεφάλαιο. Έτσι αυξάνονται οι θέσεις εργασίας και οι νέες γενιές εργαζομένων δεν θα δουλεύουν με χειρότερους όρους από τις προηγούμενους. Αντίθετα, με καλύτερες. Μια τέτοια ανάπτυξη υπέρ του λαού με καπιταλιστικές κυβερνήσεις δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, γιατί το κέρδος του καπιταλιστή εξυπηρετούν. Χρειάζεται λοιπόν συντονισμένος αγώνας από ένα κίνημα με αντιμονοπωλιακή αντικαπιταλιστική κατεύθυνση που να αλλάζει αποφασιστικά τον συσχετισμό στο εσωτερικό του και να μαζικοποιεί τη δράση του, να αποσπά κατακτήσεις και γενικά να συμβάλλει στη βελτίωση και αλλαγή του συσχετισμού της ταξικής πάλης. Αξιοποιώντας κάθε δυσκολία ή ρήγματα στο αστικό πολιτικό σύστημα, ώστε να περνάει σε νέα φάση αναμέτρησης και σύγκρουσης με την αστική τάξη και τα όργανα εξουσίας. Με τέτοιες μαχητικές θέσεις και δράση θα υπερασπίζεται το εργατικό λαϊκό εισόδημα, τη βελτίωση των συνδικών εργασίας και διαβίωσης, τη μείωση του εργάσιμου χρόνου, τη μόνιμη και σταθερή δουλειά, το περιεχόμενο της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, την πρόληψη, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την κατάσταση στα κρατικά νοσοκομεία, την προστασία της μητρότητας, την ποιότητα ζωής με λειτουργικούς ελεύθερους χώρους πρασίνου, την αναβάθμιση των αντιπυρικών, αντιπλημμυρικών, αντισεισμικών υποδομών και έργων, της διασφάλισης σύγχρονης λαϊκής κατοικίας και άλλα. Γιατί το πραγματικά προοδευτικό είναι η κοινωνική σχέση που επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των μέσων παραγωγής και την ανάπτυξη και κατανομή του εργατικού δυναμικού σύμφωνα με επιστημονικά διαμορφωμένους στόχους για τη λαϊκή ευημερία. Συνεπώς, ανάπτυξη για το λαό σημαίνει ο ίδιος ο λαός να κάνει κουμάντο στην οικονομία και την κοινωνία. Για μια κοινωνία που η εργατική δύναμη, υγεία, παιδεία, ενέργεια, νερό, περιβάλλον δεν θα είναι πλέον εμπορεύματα και στην παραγωγική διαδικασία για το τι θα παραχθεί, πόσο, πώς και πού θα είναι με γνώμονα την κοινωνική ευημερία και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Γιατί η ιστορική πείρα έχει επιβεβαιώσει ότι η αύξηση του μεγέθους και της κερδοφορίας του κεφαλαίου δεν συμβαδίζει αλλά αποτελεί μεγάλο εμπόδιο για την ευημερία του λαού σύμφωνα με τις υπάρχουσες τεχνολογικές και παραγωγικές δυνατότητες. Όσο λοιπόν αυξάνει η απόσταση, η ψαλίδα ανάμεσα στις σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές δυνατότητες, την εποχή της ψηφιοποίησης και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, με τη διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας, τόσο η χαμοζωή για το λαό θα ενισχύεται για να μην χάσει το κεφάλαιο. Αυτή είναι η αγριότητα και η σαπίλα του καπιταλιστικού συστήματος. Δεν λύνει λαϊκά προβλήματα, αλλά τα επιδεινώνει. Δεν φτιασιδώνεται λοιπόν, δεν καλοποιείται, αλλά ανατρέπεται. Καταψηφίζουμε λοιπόν το νομοσχέδιό σας, γιατί είναι εχθρικό για το λαό και τις ανάγκες του.